Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο ε, για την Καρολάιν στην Αλόνισο. Ο Αλφα ήταν εκεί. Έχουμε αποκλειστικές εικόνες να σας μεταφέρουμε. Αυτή την ώρα παρακολουθείτε την σφιχτή αγκαλιά που κάνει ο πιλότος στην μητέρα της Καρολάιν. Ωστόσο υπάρχει ρεπορτάζ ε, αρκετά σημαντικό και στο πεδίο των ερευνών. Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο με την Αλόνισο, καθώς... Η πληροφορία της τελευταίας στιγμής λίγο πριν μπω στο στούντιο, θέλει τον Μπάμπη, uh, τον πιλότο, να έχει φύγει από το μνημόσυνο και να μην έχει κάτσει για την τέλεση του τρισάγιου. Να μην έχει παραμείνει, να έχει δηλαδή ε, μείνει για το μνημόσυνο και στη συνέχεια ε, για τον τρισάγιο να έχει αποχωρήσει μαζί με ένα φίλο του και έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι επίσης φίλος του από το νησί. Και μάλιστα υπάρχει αποκλειστική πληροφορία της τελευταίας στιγμής ότι εκλήθη εσπευσμένα να δώσει κατάθεση στην Γαδά για την υπόθεση νέα κατάθεση, για την υπόθεση των γλυκών νερών. Γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά, γνωρίζοντας την ευαισθησία της ελληνικής αστυνομίας, γνωρίζοντας καλά ότι η ελληνική αστυνομία δεν θα καλούσε σε μια τόσο ευαίσθητη ημέρα όπως η σημερινή, που τελείται το μνημόσυνο σε ένα μέρος που βρίσκεται αρκετές ώρες μακριά από την Αθήνα, στην Αλόνισο. Η ελληνική αστυνομία δεν θα καλούσε εσπευσμένα για νέα κατάθεση των πιλότων σήμερα. Επαναλαμβάνω, είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής και επαναλαμβάνω είμαστε στην Αλόνισο αυτή τη στιγμή. Δεν έμεινε για το Τρισάγιο ο πιλότος. Πήγε στο μνημόσυνο και μετά πολύ σφιχτά αγκάλιασε τη μητέρα της Καρολάιν. Αποχώρησε. Θα δείτε σε λίγο αποκλειστικέ εικόνες. Μπαίνει σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο μαζί με ένα φίλο του και έναν άλλο φίλο του με ένα αστυνομικό δε. Μπαίνει σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο και οι πληροφορίε θέλουν να έχει κληθεί σήμερα και σπέδουν εκεί οι δημοσιογράφοι να δώσει νέα κατάθεση. Επαναλαμβάνω, το γεγονός δημιουργεί κάποια ερωτήματα ε, για την, ε, την τόσο κρίσιμη εξέλιξη στην πορεία των ερευνών. Ε, γιατί το να καλείται ο άνθρωπος την ημέρα του μνημοσύνου της γυναίκας σου σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια πολύ σημαντική ε, εξέλιξη για να τον ζητάνε να δώσει νέα κατάθεση. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ε, υπήρχαν δημοσιεύματα σήμερα που ανέφεραν για εξελίξεις των τελευταίων... τις ε, ε, εξελίξεις που θα έρθουν τις επόμενες ώρες ή Μείνετε λοιπόν σε λίγο αποκλειστικό ρεπορτάζ, αποκλειστικές εικόνες για την υπόθεση των γλυκών νερών.